Κύριε Μπουρνούς, εν ώψη της επετείου της 25ης Μαρτίου για τα 60 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κοινός τόπος ότι η Ευρώπη σίγουρα βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο σταυροδρόμι. Είπαμε προηγουμένως το τι εξέφρασαν και οι συνομιλητές σας την άποψη για το θέμα της Συνόδου των Βερσαλιών, που δεν είναι και θα λέγαμε και το καλύτερο για την επέτειο των 60 χρόνων της Ευρώπης. Η Ελλάδα... Με ποια ατζέντα θα πάει στη σύνοδο αυτή? Μισό σχόλιο πριν από αυτό, ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και το ακούω, ας πούμε, σε ένα κυρίαρχο αφήγημα από εκπροσώπους του νεοφιλελευθερισμού, ότι εξετάζει τη σημερινή κατάσταση ως σαν να πρόκειται για φυσικό φαινόμενο. Μόνο που αυτό είναι μία απάντηση στον ακροδεξιό λαϊκισμό με ένα σοφιστικό λαϊκισμό. Η Κομισιόν δεν φταίει ποτέ. Φταίνει η BRICS, φταίει ο Ισλαμικός εξτρεμισμός, φταίνε οι αυξημένες φιλοδοξίες της Ρωσίας, της Κίνας, φταίει ο υπερπληθυσμός στον τρίτο κόσμο. Η ανεργία και η επισφαλής στροφή στην εργασία στην Ευρώπη ήταν πολιτικές επιλογές συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων. Η καταπάτηση δημοκρατικών αρχών που παρατηρήσαμε και στη χώρα μας με αφορμή το δημοψήφισμα του 2015 δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι πολιτικές επιλογές και κάποιοι τις στήριξαν. Πώς πάμε λοιπόν στη Ρώμη? Ναι. Στη Ρώμη πάμε με το τρίπτυχο δημοκρατία, εργασία, ανάπτυξη. Με αυτό το τρίπτυχο πάμε και λέμε ότι αν δεν αλλάξει τώρα η συνταγή και να σταματήσουμε να φοβόμαστε το διάλογο με τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, άρα δημοκρατία και σεβασμός, ναι, αποφάσεων που παίρνουν οι ευρωπαϊκοί λαοί, πάμε με το ζήτημα της εργασίας. Το ανέφερε και η κυρία Γιαννάκου πριν από ένα άλλο πρίσμα. Μίλησε για σταθερή εργασία. Το φάρμακο δεν είναι να μετακυλίουμε την ανεργία συνεχώς με μορφές ή με απασχόλησης και ούτω καθεξής. Είναι να φανταστούμε τρόπους, να επινοήσουμε ακόμα τρόπους. Υπάρχει και ο τρίτος τομέας της οικονομίας που σε βγάζει από το δίλημα κράτος ή ιδιώτης, η κοινωνική οικονομία, η αλληλέγγυα οικονομία, η συνεταιριστική οικονομία. Να πειραματιστούμε βγαίνοντας από ένα πλήρως αποτυχημένο μοντέλο. No. Και ο τρίτος πυλώνας που είναι η ανάπτυξη είναι, ναι, χρειαζόμαστε επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις όντως δεν μπορούν να είναι μόνο δημόσιες, αλλά πρέπει να υπάρχουν κριτήρια και ταυτόχρονα κίνητρα για τους νεότερους, για τους μικρομεσαίους, για αυτούς που θέλουμε να ξαναφέρουμε πίσω στις χώρες μας, γιατί brain drain δεν έχει μόνο η Ελλάδα, έχει και η Ιρλανδία, έχει και η Πορτογαλία, έχει και η Ισπανία. Και αυτό χρειάζεται ένα βιώσιμο μοντέλο για να φέρεις αυτό τον κόσμο πίσω και όχι το μοντέλο του πατώντας επιπτωμάτων. Να βάλουμε μια τελεία. Που κυριάρχησε επί νεοφιλελεύθερης ηγεμονίας. Θα μας δοθεί πάλι η ευκαιρία.